Νάτος. Έλα ρε Γιώργο, οπα, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα ρε παιδιά, καλό μεσημέρι. Έλα και μας έχεις λείψει. Ναι. Ήταν αισθητή η απουσία σας και η απουσία μου. Ναι. Κοίτα, με τέτοια ωραία τραγούδια που ανεβάζουν τη λύπη στο πύργο τοξικόρυφο, θα λυκνιστείς. Δεν έτσι, γίνεται. Σωστό, ρε, βέβαια, σωστό. Δεν μπορείς. Είσαι άνθρωπος που έχεις ενέργεια μέσα σου. Έκανες και μπάνιο, έμαθα πριν. Από τις τέσσερις στο πόδι. Ακούστε εδώ τώρα. Είμαι στη γέφυρα, θα σου πω τα πάντα. Είμαι στη γέφυρα Βριούλων, εδώ στη Φιλαδέλφια. Όταν από τις 9 η ώρα, για κάποιο γνωστό ρόλο εδώ, έσπασε, δεν ξέρουμε ο λόγος ποιος ήταν, έσπασε εδώ πέρα ο αγωγός. Βλέπετε μια οπή 40 επί 30 εκατοστά που περνάει εγκάρση από τη γέφυρα. Δεν οπή, αυτό κρατήρας είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Αυτό πρέπει να είναι από το 1960 τουλάχιστον. Έχει απείς. Μοιραία ήταν ξαφνικά γι' αυτό να κάνει τον μπαμ. Ο Σωλήνας έχει φιλότιμο. Και σου λέω εγώ αντέχω τόσα χρόνια. 30. Κοιτάξτε με. Συντηρήστε με. Ρίξτε μια ματιά και σε μένα. Ναι. Και ευτυχώς που το πήρανε χαμπάρι εύκολα και κόψανε οι οδηγοί ταχύτητα. Μιλάμε για κομφού κυκλοφοριακό. Η ουρά από τις 9 και τώρα ακόμα βέβαια που σουλώντας πάνε ήταν πάνω από 7 χιλιόμετρα. Καταλάβαμε τώρα ένα τροχείο γίνεται και μαζεύονται ορδές. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε όταν το νερό πίδακας πάνω από 4-20 πεταγόταν το νερό. Προς τα κάτω, προς τα πάνω, δεξιά. Πού να περάσει, δηλαδή η μεσαία. Γιώργο μου, το πιο εύκολο πράγμα ήταν να βάλουν τη σωλήνα τότε το 60, το 70, το 80, δεν ξέρω, στον αέρα, έτσι. Να μην την υπόγεια, να είναι υπέργεια. Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει τώρα σωλήνα εκεί. Αφήστε με τώρα στην ησυχία μου. Έτσι. Και τώρα μπάλωμα κάνουν. Έλα τώρα. Και μπάλωμα και τώρα αυτοί οι οποίοι που ανοίξαν. Είναι, αυτό είναι άλλη πέρα χώρα, δεν είναι δυτικού κόσμου. Δηλαδή δεν σκέφτεται κανείς ότι αυτή η σωλήνα πρέπει να πάει κάτω. Ναι. Δεν το σκέφτεται. Πρέπει για πέταμα η σωλήνα. Έχει σκουριάσει η σωλήνα. Τι βλέπετε πώς είναι. Κάνει μπαμ. Και άμα μπαλώσουν εδώ, πιο κάτω στα 10 μέτρα θα ξανανοίξει. Σωστό. Δεν διορθώνεται, μανούλα μου. Πάρ το χαμπάρι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, Γιώργο, τα σύρια παραμένουν ακόμα εδώ. Εντάξει, αποκαταστάθηκε το σύστημα και καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Προς το παρόν, γιατί το μεσημεράκι προς τις ώρες αιχμής τώρα θα υπάρχει πρόβλημα. Θα σφίξω. Η ουρά είναι που σουλώντας έρχονται με χαμηλές ταχύτητες. Σε 2 ώρες θα αποκατασταθεί πλήρως έτσι η κίνηση.